Και είναι ένα ξεκίνημα που κάνει ο ΚΑΚ να γνωρίσει τον παιδικό στίβο στις γειτονιές της Καβάλας. Ξεκινήσαμε από ένα κεντρικό σημείο που είναι ο κήπος της Δημαρχίας. Με τα δικά μας παιδιά και με τους φίλους τους που έφεραν σήμερα μαζί τους και όσα παιδιά πέρασαν από εδώ και θέλησαν να παίξουν μαζί μας, να κάνουμε μία πρώτη γνωριμία με τα αγωνίσματα του παιδικού στίβου, ενός προγράμματος συγκεκριμένου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Και στόχος μας είναι να γυρίσουμε τις περισσότερες γειτονιές της πόλης, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία και στα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι στο Ανθή Καραγιάννη να γνωρίσουν τον παιδικό στίβο. Με απότερο σκοπό φυσικά να φέρουμε παιδιά κοντά στο στίβο, στο βασιλιά των αθλημάτων. Παιδιά μόνο από δημοτικά σχολεία δηλαδή. Στο συγκεκριμένο σήμερα εγχείρημά μας ήταν παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι και Δευτέρα Δημοτικού, τα πολύ μικρά δηλαδή. Εμέσως η επόμενη κατηγορία που είναι τα μίνι, ξεκινάει από την Τρίτη Δημοτικού, είναι ένα επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή ασχοληθήκαμε μόνο με τα πολύ μικρά, το πρώτο επίπεδο δηλαδή. Υπάρχει ενδιαφέρον, συμμετοχή, είστε ικανοποιημένοι? Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το στίβο, βέβαια είναι και οι επιτυχίες του στίβου γενικότερα που φέρνουν παιδιά κοντά σε εμάς. Εγώ θα πω ότι ο στίβος στο ξεκίνημά του και πριν από το επίπεδο του αγωνιστικού στίβου είναι το βασικό άθλημα που θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα. Πρέπει τα παιδιά να περάσουν από το στίβο, να αποκτήσουν τις κινητικές δεξιότητες, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και στη συνέχεια να επιλέξουν αν θέλουν κάποιο άλλο άθλημα.